Πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να προστατευτούμε όχι μόνο καθημερινά, αλλά και στο αυτοκίνητο. Καλωσορίζω κοντά μας τον κύριο Φώτη Παγώνη. Είστε εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών και τον Γιώργο Ζαντιώτη. Και εσείς ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, πώς θα προστατευτούμε στο αυτοκίνητο, δηλαδή εκεί που είμαστε στο αυτοκίνητο και για παράδειγμα έρχεται κάποιος να μας κλέψει την τσάντα. Τι πρέπει να κάνουμε? Με τη μεθοδολογία του Krav Maga, που είναι μια Ισραηλινή νέα μέθοδος αυτοάμυνας, μπορούμε εύκολα, γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά να δώσουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, τα μικρά παιδιά στο σχολείο, έξω από το σχολείο, όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας. Έχει ενδιαφέρον ότι το Krav Maga το μάθανε οι Ισραηλινοί στρατιώτες για να αντιμετωπίζουν τους Ταλιμπάν εκείνης της εποχής. Είναι εξουδετέρωση από εμπλοκή. Δεν κάθεσαι. Ακριβώς αυτό. Με τη μόνη διαφορά ότι η μεθοδολογία που δείχνουμε εμείς προς τα έξω τώρα τα τελευταία χρόνια είναι για τους πολίτες. Mm-hmm. Και όχι μόνο για τους στρατιωτικούς ή για τους αστυνομικούς ή για τα σώματα ασφαλείας. Εδώ πίσω βλέπουμε στα πλάνα ακριβώς τι θα πρέπει να κάνει κάποιος που είναι σε άμυνα. Ακριβώς. Μία γυναίκα ή ένα μικρό παιδί όταν βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη περίπτωση όπως αυτή εδώ. Έτσι, θα μπορεί εύκολα, γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά έτσι, να σώσει τον εαυτό της, τον εαυτό το μικρό παιδί με γρήγορες κινήσεις, γρήγορη απεμπλοκή και αποκλιμάκωση. Θα μου επιτρέψετε όχι μόνο μια γυναίκα και ένα παιδί και ένας άνδρας. Και ένας άνδρας. Που ήσουν 6 μήνες άνθρωποι πιο πριν όταν σε χρειαζόμουν. Όλοι μας το χρειαζόμαστε. Έτσι. Είναι ακριβά αυτά τα σεμινάρια? Το σεμινάριο που θα κάνουμε την Κυριακή, ναι, έχει το ελάχιστο κόστος των 20 ευρώ. Με 20 ευρώ μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτό το σεμινάριο την Κυριακή 7 Οκτωβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην αίθουσα 7 και στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου για 3 ώρες, από τις 12 μέχρι τις 3. Υψηλόβαθμοι δάσκαλοι από το Ισραήλ. Δεν μαθαίνεις Krav Maga σε 3 ώρες όμως. Δεν μαθαίνεις Krav Maga, αλλά μπορείς να αντιληφθείς μέσα στις 3 ώρες ποια είναι τα κλασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στο δρόμο. Mm-hmm. Έτσι. Και μπορείς να ιεραρχείς και να κωδικοποιήσεις τη σκέψη σου και να ιεραρχήσεις λίγο τις κινήσεις σου. Μάλιστα. Να μου δείξει ο κύριος Παγώνης μια πρώτη κίνηση. Ας πούμε ότι είχαμε έρθει για το πρώτο μάθημα. Ωραία. Ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα μας μαθαίνατε? Θα σηκωθούμε δηλαδή? Όχι, ναι, έτσι, να προσπαθήσουμε λίγο. Δηλαδή, τι θα μου λέγατε, το πρώτο πράγμα δηλαδή που θα πρέπει να κάνω την ώρα που καταλάβω ότι κάποιος πάει να με επιτεθεί? Τότε είναι λίγο αργά. Τότε αυτό είναι που αργά. Μαθαίνουμε γενικότερα. Να έχω γύρω-γύρω ραντάρ. Είναι το πρώτο. Ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα που συνέβη σε κάποια κοπέλα στο γραφείο. Ναι. Ήτανε στο λεωφορείο, ναι, ακούγοντας μουσική από το iPhone. Από το τηλέφωνο. Ναι. Ανοίγει η πόρτα και ακριβώς εκείνη τη στιγμή κάποιος της αρπάζει το τηλέφωνο και βγαίνει έξω από την πόρτα. Όταν έφυγε, άρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν έχω τίποτα αξίας μαζί μου που να φαίνεται και τα έχω όλα μέσα στην τσάντα και κρατάω και την τσάντα καλά. Από εκεί και πέρα, για να αμυνθώ. Για να αμυνθούμε πρέπει να έχουμε μια απόσταση από αυτό που θα μας επιτεθεί. Για να αμυνθείς, μη βρεθείς σε θέση που άλλος μπορεί να σε χτυπήσει. Είναι οι Ισραηλινοί, ναι, αυτό το μάθανε οι στρατιώτες, τους Αραβοϊσραηλινούς πολέμους. Αυτό που το έκανε τόσο το σύστημα αυτό δουλεύει, είναι η ευκολία του να κάνουμε κάποια πράγματα και να μάθουμε γρήγορα. Δεν χρειάζεται να περάσουν χρόνια, να πάρουμε ζώνες. Μάλιστα. Να... Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Ζαντιώτη, θα πρέπει να έρθουμε στα σεμινάρια. Πείτε μας πού θα γίνουν λοιπόν αυτά. Την Κυριακή. Ώρες, δώστε μας το ραντεβού δηλαδή. Την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, 7 Οκτωβρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 12 με 3 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί αυτό το ιδιαίτερο σεμινάριο. Αυτοάμυνα στο αυτοκίνητο. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε χρονομετρήσει ποτέ ενώ αν είμαστε εν στάση στο αυτοκίνητο και έχουμε ένα μικρό παιδί πίσω, στο πίσω κάθισμα και φοράμε και τη ζώνη ασφαλείας. Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να βγούμε από το αυτοκίνητο και να βγάλουμε και το παιδί? Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε, γιατί εμείς χρειαζόμαστε και χρόνο τώρα για να πάμε στις διαφημίσεις. Θα μας μάθουν, ναι, να το κάνουμε αυτό σε 2,5 με 3 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,